για την αλλαγή της εικόνας του κοινωνικού, για κάποια πράγματα που αλλάξανε και βεβαίως είμαι υποχρεωμένος να σας δώσω τις απαντήσεις που έρχεται σε ό,τι αφορά αυτό. Περικλή, η μονομιτουργική δεν έχει καμία σχέση με τη σχολή. Η σχολή προσπαθήσαμε φέτος να οργανώσουμε και να την κάνουμε δικιά μας σχολή, να βάλουμε δικό μας άνθρωπο και να βάλουμε τις άδειες, να είναι η άδεια να είναι του κοινωνικού, της μονομιτουργικής. Δεν τα καταφέραμε, είχε περίπου καθένα από την τυρία, τέτοιο ένα, τέτοιο άλλο. Δεν μπορέσαμε για να την βγάλουμε. Σκοπεύουμε κάποια στιγμή να το οργανώσουμε και να βγάλουμε την άδεια της σχολής να ανοίξει το Δήμο. Σήμερα είναι οι δάσκαλοι που κάνουν τα μαθήματα, δεν έχουν καμία σχέση εμείς με τη σχολή. Εμείς τους νοικιάζουμε τον χώρο και αυτοί κάνουν τα μαθήματα. Για το δημοτικό σχολείο Παναγιώτη, όταν ανέλαβα τη δημοτικός πέρυσι, σε περιοδία που έκανα στα σχολεία και πέρασα από το δημοτικό σχολείο Πύλης, συνάντησα και τον διευθυντή και μετά συναντήθηκα και με τον πρόεδρο και του συλλόγου, τον Γιώργο Τζαρούχα. Το πρώτο πράγμα που έθεσαν σε μένα ήταν για ένα καινούριο σχολείο, δημοτικό σχολείο στην Πύλη. Εδώ είναι και ο πρόεδρος του συλλόγου, ο οποίος πάρα πολλές φορές έχουμε μιλήσει και ξεκινήσαμε έναν αγώνα για ένα καινούριο σχολείο. Το Μάρτιο του 2022 είχαμε στείλει και στην Υπουργό Παιδείας την κυρία Κεραμέως και στον κύριο Αγορασόμα έτοιμα αυτοκίνητο που περιγράφουμε κάποια πράγματα και την αναγκαιότητα για να γίνει ένα καινούριο δημοτικό σχολείο, γιατί με βάση τα στατιστικά στοιχεία όλων των περιφερειακών δημοτικών σχολείων βλέπουμε ότι όλα μειώνονται και το μοναδικό σχολείο που αυξάνονται οι μαθητές είναι το δημοτικό σχολείο Πύλης. Δεν μπορώ να πω ότι είναι εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο από αυτά που έψαξα, ρώτησα και έμαθα. Μετά από αυτά τα αιτήματα που κάναμε, να σας πω όλη την ιστορία για να ξέρετε, μετά από αυτά τα αιτήματα που κάναμε, πήρα την πρωτοβουλία και πήρα τηλέφωνο στην ΚΤΥΠ, που είναι η υπεύθυνη υπηρεσία που ασχολείται με όλα αυτά τα δημόσια κτίρια, σχολεία, δικαστήρια κτλ. Και τους ρώτησα, θέλουμε ένα καινούριο σχολείο, τι πρέπει να κάνουμε, απλά πράγματα. Και μου λέει, θέλουμε το OK, την έγκριση από περιφέρεια, από το Υπουργείο, όποιος θα είναι ο φορέας, ο οποίος θα σας δώσει το OK σε εσάς, θα δώσει το OK σε εμάς και εμείς θα κάνουμε μελέτη και κατασκευή του σχολείου. Μετά από αυτό και αφού μίλησα με το Σύλλογο και με τον Διευθυντή και με τον Γιώργο και με τον Πρόεδρο του Καλιάδου, τον Βασίλη, κλείσαμε ένα ραντεβού και πήγαμε και είδαμε τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Μιχαλάκη. Όλοι μαζί και κάποιοι γονείς, δεν θυμάμαι ποιοι άλλοι ήταν τέλος πάντων στη συνάντηση, τον θέσαμε το πρόβλημα αυτό και είπαμε ότι πρέπει να γίνει. Ήμασταν εκεί με το συνεργείο να δουλεύει. Ο πρόεδρος της Πύλης είναι εδώ και μπορεί να σου πει και να πας και εσύ να δεις αύριο το πρωί, πρωί 7 η ώρα, πριν ξεκινήσει κανένας, να δεις ότι υπάρχουν, έχουν γίνει εργασίες. Δεν μπορείς να ρίχνεις ένα εδώ πέρα στο συμβούλιο ένα fake news ότι δεν έγινε, δεν πήγε κανένας και πήγα σήμερα και το είδα. Πού πήγες, πουθενά.